Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο κέντρο της Πάτρας και αναχωρώ για Αθήνα. Έχουν γίνει όλα τόσο γρήγορα, δεν ξέρω που βρίσκομαι. Αλλά ξέρω ότι μέσα στην περιοχή, βάζω Google Maps και θα λέμε σε λίγο. Στρίψτε δεξιά. Μας μιλάει και η Google, δεν ξέρω δεξιά αριστερά. Τέλος πάντων, εδώ είναι το πρώτο γνώριμο μέρος από την προηγούμενη φορά που είχα έρθει. Hello. Λοιπόν, καλημέρα. Χθες πήγα εδώ πέρα σπίτι του παιδιού. Δεν κάναμε κάτι ιδιαίτερο, μαγειρέψαμε μια φαγητάρα. Και τώρα πηγαίνουμε προς τη σχολή του. Ούτε με πέσα αμελόπιτα. Ο παντλιάρος και ο παντλιάρα. Εγώ δεν βρίσκω να ξαφανίζω. Δεν τα πάω το παντλιάρο. Θα καθώ. Αν θα την αρχιά. Σάββατο πρωί, κατεβήκαμε κέντρο Αθήνα. Έχουμε έρθει Starbucks, πληρώσαμε 5 ευρώ και τα ευχαριστιόμαστε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν όσο πιο κέντρο γίνεται στην Αθήνα. Γίνεται ένας χαμός, έχει πάρα πολύ κόσμο και εδώ είναι που κάνουν τις ερωτήσεις οι γνωστοί YouTubers όπως Κονίλο και Γιάννη. Βρισκόμαστε στο Σύνταγμα και πίσω μας είναι η Βουλή. Χθες το βράδυ κατεβήκαμε στο Κουκάκι κοντά στο σπίτι του παιδιού για μια μπυρίτσα, έτσι χαλαρά. Δεν κάναμε τίποτα ιδιαίτερο και σήμερα το πρωί αποφασίσαμε να κατεβούμε μια βόλτα στο κέντρο. Τώρα κατευθυνόμαστε προς το μαγαζί του Άκη Πετρετζίκη. Εδώ, τι θέλεις να σε κάνω. Να τους, εδώ. Ορίστε, και καλλιτέχνες όλοι μαζί. Είμαστε τώρα εδώ πέρα στην Κριτική. Στα 10 πόσο ύψος τη βάζεις? 5,5. Γιατί? Διότι, φίλε Πετρετζίκη, έχεις βάλει πάρα πολύ μπάρμπικιου και αυτή η μπάρμπικιου είναι πάρα πολύ έντονη. Για μένα θα έπρεπε λίγο να τη χαμηλώσει και σε ποσότητα, αλλά και σε ποιότητα γεύσης, δηλαδή πόσο έντονη. Εγώ το βάζω ένα 6,5-7 στα 10. Μπάρμπεκιου ήταν το μπέργκερ, οπότε λογικό να έχει αρκετή γεύση μπάρμπεκιου. Όχι όμως να καλύπτει όλες τις άλλες γεύσεις. Από ποιότητα. Κατάλαβες, φίλε Πετρετζίκη. Από ποιότητα ήταν καλό. 6 στα 10, 7 στα 10. Τώρα μόλις φάγαμε, θέλω να πάμε να ανεβούμε στην Ακρόπολη. Την προηγούμενη φορά που το είχα κάνει, κόντουσα να πεθάνω. Λοιπόν, μόλις βρήκαμε μία χελώνα μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Κάνεις μαράζι. Χελώνα. Πού είσαι χελώνα. Η Ακρόπολη τελικά ήταν κλειστή. Είναι 8 το πρωί με 5 το απόγευμα. Δεν πειράζει, κάποια άλλη στιγμή. Τελικά έχουμε μπει στο μουσείο. Δεν θα βγάλω πάρα πολλά. Μπορείτε να έρθετε να το δείτε και μόνοι σας. Αυτή τη στιγμή είμαστε έξω στην καφετέρια του μουσείου και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, έχει καταπληκτική θέα. Απλώς δείτε τα χρώματα, τα βουνά, την Ακρόπολη. Μόλις βγήκαμε από το μουσείο, τελικά δεν κάτσαμε στην καφετέρια. Πάμε να κάνουμε καμιά βόλτα ακόμα. Τελικά αποφασίσαμε να μην πάμε για καφέ, θα πάμε αύριο. Τώρα θα πάμε να πάρουμε μετρό. Μετά περπατήσουμε, πάρουμε ηλεκτρικό. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα πάρουμε για να μαγειρέψουμε, να φάμε σπίτι, να τα καθαρίσουμε. Ώστε να φύγουμε και δύο μαζί να κατεβούμε Πάτρα τη Δευτέρα. Την Κυριακή βασικά. Κατεβήκαμε Σύνταγμα. Ελπίζουμε να μην χαθούμε και τώρα θα πάμε να πάρουμε θα πάμε τα πόδια μέχρι Μοναστηράκι, από Μοναστηράκι Σίο και από Σίο θα πάρουμε ηλεκτρικό. Θα πάμε Μοναστηράκι για να πάρουμε ηλεκτρικό. Ήρθαμε να δούμε και λίγο τη Βουλή το βράδυ με τα φώτα. Εν τέλει γυρίσαμε, βρήκαμε τον δρόμο, επίσης βρήκαμε και μια οργάνωση από Vegan και μπήκαμε σε ένα βίντεο που γυρίζαν. Ανταλλάσσοντας απόψεις και αυτό μας πήρε περίπου καμιά-δυο ώρες μιλάγαμε. Οπότε όταν βγει το βίντεο θα σας ειδοποιήσω ώστε να το δείτε, να δείτε τις απόψεις μου, τις απόψεις των άλλων, επειδή μπήκαν και άλλα άτομα στην κουβέντα και ο φίλος μου. Αύριο το πρωί θα κατεβούμε πάλι κέντρο για ένα καφεδάκο. Καλημέρα σε όλους, σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Κάνουμε μια γενική στο σπίτι για να φύγουμε, το καθαρίζουμε. Έχουμε ανοίξει μέχρι τον προφητήρα για να προφήσει διάφορες σας μέσα.
τελειώσει το σπίτι, περιμένουμε ένα παιδί να έρθει και καθόμαστε και βλέπουμε τηλεόραση. Agro Week. Πολύ σαν το Μάνι έχει εδώ πέρα, παιδιά. Ξέρουμε κάτι στενά εδώ πέρα στην πλάκα, μαζί με τον Νίκο. Ήρθαμε και KFC και δεν πήραμε μπάκετ, αλλά θα πάρουμε κάποια άλλη στιγμή. Δεύτερη μπουκιά γιατί δεν έβαζα βίντεο. Στη μια απλά. Δεν είναι μυρίδι εκεί το σάσιμο. Μυρίζει περίεργα. Μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε πάει είναι καλό. Πολύ, πολύ καλό. Βέβαια έχει χαρτινό καλαμάκι. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Ρέιτ το μπεργκεράκι το οποίο έχει μέσα iceberg. Ένα κοτόπουλο και μαγιονέζα. Σωμάκι έχει μπριός, κανονικό. Πολύ στεγνό, πολύ στεγνό. Το ενισχύσαμε, βάλαμε λίγο κέτσαπ, βάλαμε λίγο πουρέ, αλλά σαν τον Πετρετζίκη δεν έχει. Αφού τα καθαρίσαμε όλα, έμεινε το τελευταίο wing dinner. Το οποίο okay, είναι ό,τι καλύτερο. Γυρίσαμε από το κέντρο, μαζέψαμε τα τελευταία πράγματα από το σπίτι και αποχωρούμε. Βασικά να χωρούμε για πάντα. Προχωράμε προς ηλεκτρικό, η τελευταία φορά για αυτό το τετραήμερο. Είμαι εδώ φορτωμένος και θα τα πούμε στην Πάτρα λογικά.